Ζυγούς μας υπερβολές είναι πρώτον πυλών Ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 11 α, δεκάτου Γλυκές υπερβολές Θα κάνετε πολλά έξοδα με τα, με τα επαγγελματικά Έχετε να κάνετε πολλά άλλα πράγματα Για άλλα πράγματα μετανιώνετε Άλλα κάνετε Στα οικονομικά προς το τέλος της εβδομάδας Όχι τόσο σήμερα θα έχετε σημαντικές εξελίξεις με ένα άγχος που έχετε και μια αγωνία για το τι θα γίνει με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες ή για το σύντροφό σας ή του συνεργάτες. Πάντως και εσείς είστε μέσα στις υπερβολές. Νομίζω πως είστε έτοιμοι να ξοδέψετε πολλά για το σπίτι και την οικογένεια που ξέρω εγώ αξίζει τον κόπο. Μάλιστα. Οι σκορπιοί μας ε, τον των πρώτων ημερών έχουν ηρεμήσει. Εάν είστε γεννημένοι γύρω στις 11, δηλαδή το δεύτερο περίπου δεκαήμερο, Α, φαίνεται ότι αν όχι σημερινή μέρα αυτή η εβδομάδα υπόσχεται πολλά ε, πολλά για κάποιες μετακινήσεις κάποια κοντινά ταξιδάκια τα οποία είναι πολύ αγαπημένα στους, στους κορτιούς και γενικά στους Έλληνες ε, θα κάνετε ταξίδια κοντινά τα οποία θα είναι θεαματικά γνωρίζετε φίλους οι οποίοι είναι σημαντικοί και νομίζω ότι ακόμα κι αν είναι ο χρόνο στο ζώδιό σας και σας φέρνει κάποια α, ερωτικα, ερωτηματικά και ερωτικά κάποιου προβληματισμού, νομίζω ότι μπορείτε να του ξεπεράσετε. Το ξόδο μου αποκλείεται να έρθει το τέλο τη εβδομάδα και να είστε γεννημένοι προ το τέλο Νοεμβρίου και να μην έχετε κάποιε απρόσμενε εξελίξει. Κάτι που δεν το περιμένετε. Μπορεί να είναι ένα ξαφνικό έρωτο, ένα ξαφνικό ταξίδι. Κάτι απρόβλεπτο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τα οικονομικά φαίνεται σιγά σιγά να αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα. Περιοριστείτε όμω, μην κάνετε υπερβολέ. Ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταίε-τελευταίε μέρε, ένα καυγαδάκι με πρόσωπα κύρους θα πρέπει να κάνει την υπομονή για να το αποφύγετε. Ενώ θυμηθείτε ότι από τις 5 Δεκεμβρίου και μετά έχετε να μάθετε πάρα πολλά που γίνονται τώρα εν κρυπτό. Κάτι παρασκηνιακό που mm. γίνεται από τις 5 Δεκεμβρίου και μετά θα το μάθετε. Ουδέν εν κρυπτόν υπό τον ήλιο, ό,τι και να γίνεται βγαίνει That's στην επιφάνεια. Για του εγώ καιρού μα και πάλι έχω τα καλύτερα, και όταν λέω τα καλύτερα, δεν λέω ότι όλα τα προβλήματα λύνονται, αλλά λέω ότι είναι μια περίοδο η οποία έχει μια εύνοια για σας και η οποία σα φέρνει και οικονομικά και συναισθηματικά. Μπέρδε μα τα συναισθηματικά, έχετε δυνατοί φίλοι μπορεί να σα βοηθήσουν ενώ πολύ, ειδικά αν είστε γεννημένοι τελευταίε μέρε, προ προγραμματίζετε ταξίδια στο εξωτερικό. Να ξέρετε το εξή, όσο μακριά και αν είναι και όσο αστείο και αν σα ακουστεί, ότι αυτά που προγραμματίζετε τώρα εξελίσσονται, αλλά να θα δείτε ότι το 2015, που είναι η μεγάλη σα χρονιά, θα, ε θα, επιτύχετε πράγματα τα οποία αυτόν τον καιρό απλώ θα ονειρεύεστε. Για του συντροχού μα, ε, θέματα τα οποία έχουν σχέση με, την, με τα οικονομικά θα τα επιλύσετε. Ό,τι έχει σχέση με τα επαγγελματικά, παρά το γεγονό ότι αυτό το διήμερο είναι λίγο πιεστικό, θα μπορούσα να πω για εσά του Δευτέρου δεκαημέρου, σιγά σιγά υπάρχουν εξελίξει μέχρι το τέλο mm. τη εβδομάδα. Οι οποίε θα είναι ιδιαίτερα καλέ. Ο ουρανό δικό σα κυβερνήτη δείχνει αλλαγέ στα σχέδιά σα, οι οποίε είναι θεαματικέ. Μπορεί να δείτε ανθρώπου που έχετε να δείτε καιρό. Μπορεί να κάνετε ένα νέο σχέδιο το οποίο είναι σημαντικό. Α, και γενικότερα εκείνα τα οικονομικά φαίνεται να βελτιώνονται. Μάλιστα. Τα ψαράκια μας μόνο εσεί των τελευταίων ημερών έχετε μία ένταση με τον σύντροφό σα ή του συνεργάτε. Αν είστε γεννημένοι γύρω στι 6 του μηνό, θα ξεφαντώσετε. Ενώ εξακολουθείτε να είστε οι αγαπημένοι των φίλων ή των αγαπημένων, δηλαδή είναι μια γλυκιά κοινωνικά αλλά και ερωτικά εποχή για σας. Και Να Μου μια φίλη.